Το Φοιτητική Τάλη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ενημερωθεί μετά που παρακολούθησε η λειτουργός του Δήμου μια ημερίδα στο η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης. Και αφού ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα, κρίναμε ότι είναι ενδιαφέρον και αποφασίσαμε να αιτηθούμε ώστε να είμαστε ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα. Η ιδέα ξεκίνησε από τη Δήμαρχό μας, η οποία ήθελε να δημιουργηθεί μια σύνθεση των κυκλικών κόμβων κοντά στο γραμμικό πάρκο με κυρίαρχο στοιχείο τα παναχρησιμοποιημένα ποδήλατα. Επομένως, συστάθηκε μια ομάδα από λειτουργούς του Δήμου και εργατικών προσωπικών για να δημιουργήσουν την ιδέα. Στη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν κυρία χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου. Έγινε ο διάδρομος σε μορφή δέντρου που δίνει έμφαση σε δύο κύρια χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου που είναι τα δέντρα και ο πεζόδρομος ποδηλατόδρομος. Πάνω στον διάδρομο έχουν τοποθετηθεί τα ποδήλατα, τα χρησιμοποιημένα ποδήλατα, τα οποία είναι βαμμένα σε διάφορα χρώματα, που έχουν όδευση προς τον ουρανό, θέλοντας να δείξουμε την ψυχική ανάταση που μας προσφέρει η άθληση και ο περίπατος στη φύση. Το έργο υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του εξοπλισμού του Makerspace και χρειάστηκε να υλοποιηθεί περίπου ένας μήνας. Μας έχει κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον όσον αφορά το αρχικά την εντύπωση, διότι αρχικά ήταν μια εντύπωση που θα μπορούσαν να βοηθηθούν επιστημονικά τα ταλέντα της Κύπρου και να επωφεληθεί και ο Δήμος μας. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι που ήταν προς όφελος όλων των δημοτών. Μπορούσε να προσδώσει όφελος ιδιαίτερα στην νεολαία μας, στην εφαρμογή δεξιοτήτων, στην προώθηση νέων ταλέντων. Το Φοιτητικό περιλαμβάνει δράσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί makerspaces, ένα σε κάθε χώρα, τα οποία συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες. Το πρόγραμμα λειτουργεί στη βάση του μοντέλου Design Global Manufacturers Local, το οποίο εισάγει καινοτόμα, οργανωτικά και επιχειρηματικά πρότυπα, επιτρέποντας μια πρωτοφανή ανάπτυξη των ομάδων που δημιουργούν αυτόνομα σε do-it-yourself επίπεδο. Το Φοιτητικό είναι ένα έργο όπου βλέπουμε τη δημιουργία τριών makerspaces, εργαστηρίων, που στην ουσία συνδιαμορφώνονται μαζί με τις κοινότητες τους. Τι σημαίνει αυτό? Άρα ότι ο κόσμος, η κοινότητα στην οποία δημιουργείται το makerspace, καλείται να έρθει, να δημιουργήσει μέσα, να παράξει πράγματα. Τα makerspaces είναι στην ουσία χώροι δημιουργίας, εργαστήρια θα μπορούσαμε να τα πούμε, όπου υπάρχει προσβασιμότητα σε εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας, όπως τις διάστατοι εκτυπωτές, laser cutter, CNC μηχανήματα, Arduinos κτλ. Κάθε makerspace έχει τη δική του ταυτότητα, άρα μπορεί να έχεις makerspaces που στην ουσία είναι περισσότερο με καλλιτέχνες, με παιδιά, λειτουργούν σε βιβλιοθήκες, ενώ άλλα να είναι περισσότερο σε σχέση με την παραγωγή πιο βαριών μηχανημάτων. Στο Φοιτητικό το βλέπουμε εδώ στις τρεις διαφορετικές χώρες, δηλαδή στη Ιωάννινα, όπου είναι στο Δήμο Τζουμέρκων, το makerspace εκεί επικεντρώνεται στη μικρής κλίμακας αγροτική παραγωγή, δηλαδή σε εξαρτήματα και εξοπλισμών που βοηθούν τους αγρότες. Μαζεύει, η κοινότητα μαζεύεται εκεί γύρω από αυτό. Στην Αλβανία το makerspace έχει σχέση με την ΑΕ, την πολιτιστική κληρονομιά και την παραγωγή μουσικών οργάνων ή κουστούμιών ή σκηνογραφικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στην Κύπρο και στη Λακατάμια, ο Δήμος Λακατάμια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη δημιουργία του Makerspace, η επικέντρωση ήταν η κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη, δηλαδή η τέχνη που στόχος της είναι να εμπλέξει κόσμο μέσα στη διαδικασία, να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ τους ανθρώπους, να μας κάνει να αναρωτηθούμε για το τι σημαίνει η κοινότητά μας, πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά και πώς μπορούμε να παράγουμε πράγματα μαζί. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα πρωτότυπα στο Δημοτικό Μουσείο της Λακατάμιας, που είναι ένα μουσείο ιστορίας και πολιτισμού.
I work in a company that works with underwater instruments. So we operate these instruments in the world's ocean for scientists mostly. We gather data for scientists, depending on the sensor, of course, and the instruments, we gather different types of data. And usually these instruments are quite expensive. There are a couple manufacturers in the world and they cost over 100 to 200,000 euros per instrument. And since I know very well every part of these instruments, I thought maybe it's a good idea to share it with the more, let's say, have a more citizen science kind of approach to this data collection, especially with the people getting more aware about the ocean and ocean, what role oceans play in our lives, in our the health of our planet. I thought maybe it's a good idea to share these type of instruments and how they work with the public. And that's where the idea of this prototype came from, and I decided to just make a very small DIY version myself. And thanks to the digital funding, I was able to get some funding for the parts that I needed to buy. And it's still on a very basic, on a very beginning steps, but I think it's going very well, and hopefully soon I'll be able to test. So I've already tested most of the parts separately in water, but hopefully soon I'll be able to test the whole thing in water and see how it goes. And of course, all the material will be shared online for everyone who wants to build their own, or so that they can use the designs. Κομμάτι που λέμε είναι να κατασκευάσω έναν τροχό εύκολο στην κατασκευή με χαμηλό κόστος στην κατασκευή, γιατί συνήθως η αγορά ενός τροχού από το εξωτερικό στοιχίζει και στην μεταφορά, αλλά και στην αγορά πάνω από 1000 ευρώ. Ο σκοπός μου ήταν να πέσει περίπου στο μισό έναν κόστος κατασκευής. Και αγόρισα δύο τροχούς. Ένα είναι έτοιμα υλικά που μπορούν να συνδεθούν εύκολα μαζί με ένα frame, ή ο δεύτερος δρόμος χρησιμοποιώντας ή όχι τόρνο. Με τον πρώτο δρόμο εδώ, δηλαδή χωρίς τη χρήση και τα μεταφράζει τόρνο και βαριού και μηχανιδιού, μόνο με μια ηλεκτροπόληση με ένα πλειονί, μια πρωτοκοτέλα. Αυτό είναι το πρώτο ονομάζεται Meshworld. Ένα άλλο πρωτότυπο με το MIT του 2013 το κάναμε για πρώτη φορά τότε μια ομάδα από άτομα στην προσπάθεια να αρχίσουν να κάνουν robots, αλλά με μαλακά και εύκαπτα εξαρτηματά. Ως σκοπό να έχει στο μέλλον χρήση για είτε στρατιωτικούς σκόπους είτε για χειρίσεις, για αφορά της υγείας. Και εγώ βασικά θα ήθελα να προσπαθήσω να το κάνω εγώ σαν δεύτερο prototype, αλλά για τον τομέα που είναι καλλιτέχνης, οπότε να μπαίνω σε κάποιο installation στο περιβάλλον σαν ένα probe για κάτι πιο μεγάλο, ας πούμε. Κατασκευάσαμε το ρομποτικό χέρι. Το ρομποτικό χέρι είναι open source, άρα υπάρχουν όλα τα designs στο διαδίκτυο για να μπορεί να το ξανακατασκευάσει κάποιος. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι 3D printed, άρα κάποιος με τριζέστατο εκτυπωτή μπορεί να τα ξαναδημιουργήσει. Και η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε μια συνεργασία μεταξύ ενός τριζέστατου εκτυπωτή και του χεριού, έτσι ώστε όταν ένας τριζέστατος εκτυπωτής τελειώσει το τύπωμα του, να μπορεί το χέρι να πιάσει αντικείμενα, να τα βάλει δίπλα και να μπορεί να συνεχίσει την εργασία του εκτυπωτής. Ξεκινήσαμε το project πριν κάποιους μήνες και γίνηκαμε inspired από κάποια βίντεο που είδαμε που δείχναν έναν τεράστιο πίνακα με LEDs και μια κάμερα που πάνω που μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο μου μπροστά που τον background και να μην τον display.
Και ξεκινήσαμε και εμείς, έκαναμε τα δικά μας PCBs, παραγγείλαμε διάφορα LEDs. Ξεκινήσαμε, κολλήσαμε τα πάνω, κάναμε τον κώδικα κτλ. Και φτάσαμε ως το σημείο που μπορούμε να κάνουμε animations. Τον goal μας πάντα ήταν να κάνουμε create τον που είδαμε, το οποίο ήταν η κάμερα που κάνει τον άνθρωπο και δείχνει το. Και τώρα που μπορούμε να κάνουμε το animation τον display κομμάτι, το επόμενο step είναι να προχωρήσουμε που τον το prototype, να βάλουμε μια κάμερα και να γίνει το project. Οι στόχοι του προγράμματος είναι αρκετά ξεκάθαροι και μπορούν να υλοποιηθούν. Ο μεγαλύτερος στόχος όμως για εμάς είναι να τον αγκαλιάσουν οι δημότες μας και όχι μόνο, για να μπορέσει αυτή η ιδέα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα κοινοτικά και δημόσια makerspaces στην Κύπρο, όπως αυτόν του Οργανισμού Νεολαία σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακος ή το Rise Makerspace στα πλαίσια Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας στο κέντρο της πόλης μας. Το Λακατάμια Makerspace είναι ο μοναδικός χώρος τέτοιου είδους που λειτουργεί εκτός κέντρου, περιαστικά, και δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση όχι μόνο από το Δήμο μας και δημοτικούς δήμους της πόλης, αλλά και από την ευρύτερη επαρχία Λευκωσίας. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή, να το αγκαλιάσουν οι νέοι, τα σχολεία και οι σχολές τέχνης και τεχνολογίας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι δημότες. Το Makerspace που φτιάχνεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τη λήξη του project θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό προς το κοινό και πέρα από τα πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου, ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερα ακόμα, γιατί θα χτιστεί μια κοινότητα από makers που θα συνεχίσουν να φτιάχνουν και να δημιουργούν.